Έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Γεωργάκα, τον ποδοσφαιριστή του Γουσού Αργυρούπολης. Παναγιώτη, σπουδαία νίκη σήμερα μέσα στην έδρα του Ηλυσιακού. Επικρατήσατε με 2-0 και αυτόματα γίνεστε το μεγάλο φαβορί για την πρόκρισή σας στον τελικό του κυπέλου. Είσαι ένα νέο παιδί, σκόραρε στο πρώτο γκολ. Άνοιξε τον δρόμο προς την νίκη. Οπότε φαντάζομαι τα συναισθήματά σου είναι πρωτόγνωρα για σένα, έτσι. Ναι, πραγματικά είναι πρωτόγνωρα. Δεν περιμέναμε να πάρουμε αυτή τη μεγάλη νίκη. Δεν έχει σημασία ποιος έβαλε τον γκολ. Σημασία έχει ότι η ομάδα μας έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκληση. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, γιατί ξέρουμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο. Και θα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορική νίκη για την ομάδα για το σύλλογό μας. Παίξατε καλά πάντως, τα δείκατε καλά. Σίγουρα κάνατε τις ευκαιρίες σας γκολ. Δεν απελευθήκατε καθόλου. Πού κρίθηκε τελικά το μάτς, πιστεύεις, Παναγιώτη? Πιστεύω ότι οι αντίπαλοι μας υποτίμησαν. Εμείς μπήκαμε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Αξιοποιήσαμε τις φάσεις που είχαμε. Είχαμε και άλλη μια μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δυστυχώς ήταν απέξω από φύλακας. Και πιστεύω ότι μπήκαμε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο από το πρώτο λεπτό. Πόσο χρόνο είσαι, Παναγιώτη? Πριν λίγες μέρες έλυσα τα 19. Δείχνει να σε εμπιστεύεται ο κόουτς ο Γιάννης Λεβέντης. Παίζουν έτσι δύο λόγια για σένα και για τα όνειρά σου. Εντάξει, αλήθεια είναι πως αμυντικά ανδρώθηκα σε αυτό το σύλλογο. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και αυτό το χρωστάω στην Αργυρούπολη, σε καμιά άλλη ομάδα. Είναι πολύ ευχάριστο που έχω ανθρώπους που με πιστεύονται και που με χρησιμοποιούν κάθε εβδομάδα στο αρχικό σχήμα και δίνω ό,τι μπορώ για να τους ευχαριστήσω και για να βοηθήσω την ομάδα. Περιμένατε τώρα να έχετε φτάσει με το 1,5 πόδι, δεν ξέρω αν ακούγεται υπερβολικό, πριν από ένα τελικό κυπέλου? Όχι, τίποτα δεν έχει τελειώσει για μας. Υπάρχει άλλο ένα παιχνίδι όπου όλα μπορεί να γίνουν. Πιστεύουμε ότι έχουμε το πάνω χέρι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι δεν μπορεί να γίνει στο επόμενο παιχνίδι. Το κεφάλι κάτω και συνεχίζουμε. Πώς ήταν εσύ, είσαι νέο παιδί, πρώτη φορά νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις ξαναπαίξει με αντιπάλους ανώτερης κατηγορίας. Όχι. Πώς το είδες το πράγμα, γιατί αμυντικά. Εντάξει, δεν δέχτηκε τόσο μεγάλη πίεση ο Γουσού Αργυρούπολης, είναι αλήθεια. Τους κρατήσατε μακριά την αιστεία σας. Αλλά όσο να είναι, θα δέχτηκες μεγαλύτερη πίεση από τις άλλα μάτς, Παναγιώτη, νομίζω, έτσι. Ναι, αλήθεια είναι πως κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο δεχτήκαμε μεγαλύτερη πίεση. Ο αντίπαλος είχε αρκετά ποιοτικούς παίκτες. Αλλά αλήθεια είναι πως δεν δέχτηκαμε την πίεση που περιμέναμε. Και νομίζω ο κύριος λόγος που πήραμε αυτή τη μεγάλη νίκη είναι επειδή ο αντίπαλος μας υποτίμησε πολύ. Και δεν πήγε καλά από το πρώτο λεπτό. Σου είπε τίποτα ο coach πριν το παιχνίδι για να ήσουν αγχωμένος, λίγο να σε ξεναχώσει, σου είπε κάτι συγκεκριμένα? Όχι, εντάξει, υπάρχει άγχος το οποίο για καλή μου τύχη βγήκε παραγωγικό. Όλοι λογικό είναι να έχουν λίγο άγχος, αλλά όλα πήγαν καλά σήμερα.